Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με τη Γαλλία, αλλά και η συμφωνία που συζητείται με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι εξελίξεις με τις γερμανικές εκλογές είναι θέματα που λογικά πρέπει να μας απασχολούν σε καθημερινή πλέον βάση. Ο καλεσμένος που έχουμε νομίζουμε ότι μπορεί να κάνει την ανάλυση που χρειάζεται σε αυτά τα γεγονότα είναι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Κοντζιάς, επικεφαλής της πολιτικής κίνησης Πράττω. Κύριε Υπουργέ, χαίρετε στις θεατές και ακροατές. Να είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτή την συμφωνία που υπογράψαμε με τη Γαλλία, η οποία καθυστέρησε ένα χρόνο? Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να την αντιμετωπίσει κανείς σε μια καλή δικιά σας εκπομπή με ένα σχόλιο μόνο. Ναι. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση πρέπει να φύγει από το δίλημα τι θα κάνει υπέρ, κατά ή παρόν. Ξέρετε, το 70% όλων των προτάσεων που έχει φέρει στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία είτε έχει ψηφίσει ή έχει δώσει παρόν η αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτεί περισσότερο να προτείνει ορισμένες δεσμεύσεις και να προτείνει ίσως ακόμα και ένα κοινοβουλευτικό ψήφισμα. Γιατί το λέω αυτό? Όταν ξεκίνησε η υπόθεση μιας αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία και είχα ετοιμάσει εγώ ένα πρώτο μεγάλο χαρτί, όχι μόνο για τη Γαλλία αλλά για διάφορες παραλλαγές και περιπτώσεις, με τη Γαλλία προβλέπαμε ότι θα ήταν ενσωματωμένη και η Κύπρος. Διότι ουσιαστικά η Γαλλία θα μπορέσει να βοηθήσει ιδιαίτερα πολύ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ενώ περιοχή Καστελόριζα μέχρι Κύπρο. Το θέμα της Κύπρου και της προστασίας της Κύπρου, η οποία δεν διαθέτει ισχυρά και πλούσια σε ποιότητα αμυντικά συστήματα, έπρεπε να είναι ένα από τα πιο βασικά θέματα που να απασχολούν την ελληνική εξωτερική πολιτική και άμυνα, ιδιαίτερα που έχουμε πάντα πάνω μας τη βαριά σκιά του πραξικοπήματος της Χούντας του 1974 και που ήμασταν συμβάλαμε στο να διαμορφωθούν οι συνθήκες για να κάνει μπει ο Τούρκος κατακτητής. Άρα θα έπρεπε να είχαμε στο μυαλό μας, υπήρξε η πρόταση των Κυπρίων να ενσωματωθεί σε ένα αμυντικό σχεδιασμό το αεροδρόμιο Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο και άλλες βάσεις. Οι Γάλλοι έχουν ενδιαφέρον γι' αυτό και έχω μια ανησυχία. Η Ελλάδα δεν ενδιαφέρθηκε. Διότι αν ενδιαφέρεται η Κύπρος και η Γαλλία, τότε έπρεπε να είναι ενσωματωμένη και η Κύπρος. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρξε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση όπως έγινε και με τις συμφωνίες με τις ΑΟΣ. Και θα ήθελα να ξεχωρίσουμε τρία πράγματα. Το ένα είναι η αμυντική συμφωνία, το δεύτερο είναι οι εξοπλισμοί και το τρίτο είναι η δικιά μας πολιτική όσον αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα. Θα έλεγα ότι η Γαλλία μας είχε ήδη προτείνει στο παρελθόν και είχε προτείνει και δύο φορές είχε κάνει κρούση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Γιατί δεν υπήρξε συμφωνία? Όλοι μας πιθανολογούμε από την πληροφόρηση που έχουμε, διότι πιέστηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τόσο από τους Γερμανούς όσο και από τους Αμερικάνους, ιδιαίτερα από τους δεύτερους. Εάν εξετάσουμε τις εξελίξεις μετά από τη συμφωνία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία και στη ΣΥΠΑ, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι Αμερικάνοι προκειμένου να κατευνάσουν τους Γάλλους, τους απέσυραν το βέτο απέναντι σε μια αμυντική συμφωνία Γαλλίας-Ελλάδος, ότι η Γερμανία συνένωσε από τις τελευταίες πράξεις που έκανε η Μέρκελ ώστε να μην ενταθούν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής σε βαθμό ανεξέλεκτο και η Γαλλία πλέον μπόρεσε να αξιοποιήσει ότι ο Μητσοτάκης είχε την σύμφωνη γνώμη αυτών των δυνάμεων και αποσύρθηκαν τα βέτο τους. Κατά γνώμη μου, καλά έκανε και προχωράει σε μια αμυντική συμφωνία που πρέπει να συμπεριλάβει και την Κύπρο. Θα κάνουμε όμως στα επιμέρους τις παρατηρήσεις μας. Όμως θα έπρεπε να γνωρίζει ότι κακώς υποχώρησε τότε στις πιέσεις των Αμερικάνων και των Γερμανών. Δηλαδή τα αμυντικά μας ζητήματα δεν μπορούν να εξαρτώνται από τις διαθέσεις και από τις άδειες τρίτων. Διότι αυτοί οι τρίτοι που δεν δίνουν άδειες ή που θεωρούν όπως οι Γερμανοί ότι έχουν να μιλήσουν επί του θέματος, να έχουν γνώμη, δεν είναι χώρες οι οποίες θα μας
συμβάλλουν στην άμυνά μας, η Γερμανία δεν μπορεί και εκ των πραγμάτων. Δεν δεν θα πετάξει ούτε εσύ 130 και εσύ 29 για να κάνει τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει στο Αφγανιστάν. Άρα έχουμε δύο ζητήματα. Πρώτον, αποδεικνύεται ότι κακώς καθυστέρησε η ελληνική κυβέρνηση και κακώς υποχωρεί στις πιέσεις τρίτων όσον αφορά εθνικά μας συμφέροντα και άμυνα, και αυτό ισχύει για όλα τα ζητήματα. Και δεύτερον, ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και η Κύπρος. Αυτό νομίζω ότι είναι οι βασικές πλευρές του θέματος. Και να διευκρινίσω, το θέμα αυτό, ιδιαίτερα εξοπλισμοί, αφορά εργαλεία πολιτικής. Δηλαδή, το τι αποκτάς σε αμυντικά συστήματα είναι εργαλεία πολιτικής. Αλλά η κυβέρνηση δεν μας έχει πει ακόμα τι θα τα κάνει και ποια θα είναι η πολιτική της, αν θα αλλάξει η πολιτική της εν ώψη της απόκτησης αυτών των όπλων. Και απ' την άλλη, να πω και ένα θέμα που διαφεύγει της προσοχής των περισσότερων, ευτυχώς όχι όλων. Το ζήτημα με τη συμφωνία με τη Γαλλία και τους αμυντικούς εξοπλισμούς βάζει και ένα θέμα δημοκρατίας. Είμαστε συντεταγμένη πολιτεία και θα έπρεπε το ΚΙΣΕΑ να έχει συνεδριάσει, να έχει γίνει η διαδικασία που προβλέπουν οι νόμοι και το Σύνταγμα, να είχαν εγκριθεί η ποιότητα των όπλων και οι τιμές της αγοράς και ούτω καθεξής, και κατόπιν να προχωρήσουν σε υπογραφές. Εδώ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ακόμα σαφήνεια ούτε για τα τεχνολογικά ζητήματα, ούτε για τα οικονομικά ζητήματα, ούτε καν για το κόστος. Οι Γάλλοι μιλάνε για το κόστος και λένε 3 δισεκατομμύρια με τις φρεγάτες, μαζί με τις κορβέτες θα είναι γύρω στα 5 δισεκατομμύρια. Μπορεί και να τα περάσει τα 5 δισεκατομμύρια. Προάγγελος νέων εξόδων είναι αυτά. Άρα εδώ πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία και ελπίζω η αντιπολίτευση, ιδιαίτερα η αξιωματική, να αξιοποιήσει τη συζήτηση στη Βουλή για να θέσει τα ουσιαστικά στρατηγικά ζητήματα αλλά και τα δημοκρατικά. Η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι δεν έχει τηρηθεί καμία διαδικασία στους τελευταίους εξοπλισμούς που έχουν ανακοινωθεί. Με τη δικαιολογία της πίεσης από την Τουρκία, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για το ότι δεν τηρούν τη διαδικασία. Η πίεση είναι μεγαλύτερη όταν δεν κάνει συμφωνία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν είχε υπογραφεί η συμφωνία πέρσι, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και στα ελληνοτουρκικά. Στην πιο κακή περίπτωση, η Ελλάδα θα είχε τους εξοπλισμούς που θεωρεί η κυβέρνηση ότι χρειάζεται, θα τους είχε ένα χρόνο νωρίτερα. Διότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα αυτής της συμφωνίας, παρόλο που σήμερα οι Γάλλοι είπαν ότι θα δώσουν παλαιότερα οπλικά τους συστήματα και δύο πλοία, είναι ότι η Ελλάδα τα χρειάζεται με βάση την ανάλυση της ίδιας κυβέρνησης άμεσα αυτά τα όπλα, και θα μείνει όμως 4 χρόνια χωρίς αυτόν τον οπλισμό, και θα περίμενε κανείς ότι θα μας έδιναν οι Γάλλοι μία ή δύο φρεγάτες από αυτές που κυκλοφορούν με τη δικιά της σημαία. Δεν λέω φρεγάτες που παρήθησαν φέτος, αλλά φρεγάτες οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν τη βασική δουλειά που θα κάνουν τα οπλικά συστήματα τα οποία θα αγοράσουμε. Ξέρω, αυτό έγινε με τα αεροπλάνα, δεν είναι. Έδωσαν και μεταχειρισμένα Ραφέλ για να τα πάρουμε πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Άρα εδώ η κυβέρνηση έχει, ανάμεσα στα άλλα φάουλ, δεν έχει κάνει μια διαπραγμάτευση με ορθό τρόπο και με καλά αποτελέσματα όσον αφορά τι θα γίνει το 2021-2025, πάντα με την υπόθεση εργασίας ότι αυτά είναι τα όπλα που κατέληξαν η στρατιωτική και η κυβέρνηση, ότι είναι άμεσα απαραίτητα. Κύριε Υπουργέ, λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία, έδωσε ο Πρωθυπουργός μια συνέντευξη στην ΕΡΤ και εκεί μίλησε για τις μεγάλες διαφορές που έχουμε με την Τουρκία. Είναι το ένα θέμα που έθιξε. Και το δεύτερο, όχι για πρώτη φορά, για πολλωστή φορά θα έλεγα, έφερε ως πρότυπο τις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο για να συζητήσουμε με την Τουρκία. Αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε από όσα δήλωσε σε αυτή τη συνέντευξη. Είναι λίγο αντιφατικό λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα να γίνονται κάποιες δηλώσεις οι οποίες προκαλούν και κάποια ερωτήματα. Είναι δυνατόν να πάμε με τη λογική που πήγαμε στην Ιταλία και στην Αίγυπτο να κουβεντιάσουμε με την Τουρκία? Καταρχάς να πούμε ότι η απόσταση που έχουμε στα οπλικά συστήματα από την Τουρκία δεν οφείλεται ότι η Τουρκία αγοράζει πιο πολύ από ό,τι εμείς. Οφείλεται ότι η Τουρκία έχει οικοδομήσει και συγκροτήσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία. Και η Ελλάδα δεν έχει οικοδομήσει τη δικιά της, μάλιστα την αποδιοργανώνει. Οφείλω να πω σε μια συζήτηση που έχω μαζί σας ότι έχουν
σε πλήρη πάγωμα ουσιαστικό και δυσλειτουργεί πέρα από τους εργαζόμενους που τρέχουν να κάνουν τη δουλειά τους, η ΑΒ. Εδώ, αν ενθυμούμε καλά, θα με διαψεύσετε γιατί τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά τα διαδικαστικά, δεν υπάρχει καν δέλτα σίγμα στην ΕΑΒ για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά και με τα αεροπλάνα, τα διάφορα που υπάρχουν συμφωνίες και χρειάζονται υποστήριξη, τεχνολογική ανανέωση, ανταλλακτικά. Δηλαδή, ούτε τις πιο στοιχειώδεις αμυντικές βιομηχανικές διαδικασίες δεν έχουν αφήσει να λειτουργούν αυτή την κυβέρνηση. Και έχω και μια ανησυχία ότι με τη συμφωνία με τη Γαλλία δεν βλέπω να υπάρχει διασφάλιση. Νομίζω ότι στη Βουλή πρέπει να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα το διασφαλίσει την παραγωγή τμήματος ή και ολόκληρων φρεγατών στα ελληνικά ναυπηγεία. Για τις κορβέες κάνουν μια συζήτηση και για την τέταρτη, όπως λένε, φρεγάτα και μεταφορά γενικά τεχνολογίας αμυντικής, όπως έγινε και με τα αεροπλάνα. Αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουμε να έχουμε το μεγάλο αυτό άνοιγμα, η Τουρκία να παράγει σύγχρονα οπλικά συστήματα και εμείς να τα αγοράζουμε. Και θα μου πείτε κοστίζουν λιγότερο, να τα παράγεις, ασφαλώς κοστίζουν λιγότερο. Επίσης περιορίζουν τη διαφθορά, διότι όπως ξέρετε οι ιδιωτικοποίησεις και η αγορά οπλικών συστημάτων είναι μεγαλύτερη διαφθορά και συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το κυβερνητικό κόμμα στο παρελθόν. Και επίσης η Τουρκία εξάγει οπλικά συστήματα, βγάζει κέρδη, τα οποία θα μπορούσαμε εμείς με την πολιτική μας και τις σχέσεις που έχουμε στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, να είμαστε πολύ πιο ισχυρή εξαγωγική δύναμη, γιατί μας εμπιστεύονται, είναι πιο κοντά μας, είμαστε πιο φίλοι με μια σειρά από κράτη στην περιοχή. Άρα έχουμε αυτό το ζήτημα. Το δεύτερο, κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακό. Η χώρα έκανε διερευνητικές συζητήσεις με την Τουρκία και ουδέποτε γινόταν επικοινωνιακό σόου για αυτές τις διερευνητικές συναντήσεις. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι και όταν ήμουν σχεδόν 20 χρόνια υπάλληλο στο Υπουργείο και όταν έκανα 4 χρόνια υπουργό εξωτερικών, να έβλεπε ο γενικός μας γραμματέας, ο γενικός γραμματέας της Τουρκίας, οι υπηρεσιακοί μας, τους υπηρεσιακούς της Τουρκίας και οι άνθρωποι που ήταν επικεφαλής των διερευνητικών επαφών και να υπάρχει ο τύπος, τα μέσα, φωτογραφίες, ποιος καθόταν στα προπόδια, ποιος έλεγε τι. Και εγώ είπα ότι όταν βλέπω τέτοια επικοινωνιακά τεχνάσματα φοβάμαι ότι έχει χαθεί η ουσία και πράγματι κανείς δεν μιλάει σήμερα. Τι έγιναν αυτές οι διερευνητικές. Αλλά εντάξει, θα τις αναζητήσουμε, θα δούμε τι θα απογίνουν. Υπάρχει πιο σοβαρό ζήτημα, αυτό που είναι το τελευταίο μέρος της ερώτησής σας. Αφορά τους εκατέρωθεν υποχωρήσεις. Ξέρετε, στις συμφωνίες που εγώ έκανα, ουδέποτε είπα για υποχωρήσεις γενικά και αφηρημένα. Μίλησα για αναγκαίους συμβασμούς, οι οποίοι συμβασμοί δεν θα είναι σάπιοι, δεν θα είναι κακοί συμβασμοί, αλλά θα είναι καλοί και θα μας πηγαίνουν μπροστά. Και περιέγραψα αυτούς τους συμβασμούς πώς θα είναι. Ο Μητσοτάκης δεν μας λέει πού θέλει να κάνει υποχωρήσεις, ούτε ποιες υποχωρήσεις περιμένει από την Τουρκία. Επικαλείται τις δύο συμφωνίες για τις ΑΟΣ που δυστυχώς τη στήριξε και η αξιωματική αντιπολίτευση και ήταν μια αιτία που χαλάσαμε και τις καρδιές μας τότε, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση της αρέσει να ομιλεί για την τρομερή εξωτερική πολιτική που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνάει ότι πήραν και τίποτα άλλοι άνθρωποι που την κάνανε, εντάξει, χαλάλι τους. Αλλά μετά αυτή την εξωτερική πολιτική που έκανε υποτίθεται μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από αυτόν και άλλες δυνάμεις, δεν την διεκδικεί ως αντιπολίτευση. Εδώ έχει ξεχάσει το λόγο, τη λέξη πατριωτισμό. Δυστυχώς στήριξε αυτές τις δύο συμφωνίες, τη μία την ψήφισε, την άλλη με το παρόν. Κοιτάξτε τώρα. Λέγαν όλοι ότι είναι πρόκριμα των συμφωνιών με την Τουρκία και εγώ έλεγα ότι είναι η υπονόμευση των διαπραγματευτικών μας σχέσεων με την Τουρκία γιατί ήδη τις έχουμε δώσει αυτά που ζητά. Τι πήρε η Ιταλία? Καταρχάς να θυμίσω ότι αυτές τις συμφωνίες τις είχα ξεκινήσει εγώ στη διαπραγμάτευση. Και υπήρξαν 2-3 ζητήματα με τους Ιταλούς και 2-3 ζητήματα με τους Αιγύπτιους που είχαμε δυσκολία. Που απαιτούσαν να κάνουμε εμείς υποχωρήσεις και δεν κάναν καμία εκείνη. Τις οποίες εμφάνισε πάλι ο Μητσοτάκης ως εκατέρωθεν υποχωρήσεις. Ούτε μία δεν κάνανε. Στα αυτά τα βασικά ζητήματα. Εγώ λοιπόν αρνήθηκα να υπογράψω και προέβλεψα μια σειρά διαδικασιών στο βάση του διεθνούς δικαίου που θα τους έφερνα πρωτετελεσμένο, δηλαδή επέκταση από 6 στα 12 μίλια ζωνών της δικιάς μας αγιαλίτιδας ζώνης, τα 12 μίλια,
και μετά δεν θα διαπραγματευόμουν με τους Ιταλούς παρά μόνο την ΑΟΣ πέρα από τα 12 μίλια και όχι την ίδια την αιγιαλίτιδά μας στη ζώνη. Δυστυχώς η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε την αιγιαλίτιδα ζώνη. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δηλαδή δεν τη διαπραγματεύτηκε, υποχώρησε απλώς αυτήνα. Τι έκανε η Ιταλία, απαιτούσανε ως εθιμικό δίκαιο να μπορούν να ψαρεύουν στα 6 μέχρι τα 12 μίλια την κόκκινη γαρίδα. Είναι γνωστό ότι παλιά υπήρχε εθιμικό δίκαιο στο διεθνές δίκαιο, το οποίο όμως καταργήθηκε το 1982 με την νέα σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης. Άρα δεν υπήρχαν τέτοια δικαιώματα για τους Ιταλούς. Είναι επίσης γνωστό ότι η επέκταση από τα 6 στα 12 μίλια είναι αποκλειστικό δικαίωμα κάθε κυρίαρχης χώρας. Κυρίαρχης το υπογραμμίζω. Επίσης δεν είναι ένα δικαίωμα που το διαπραγματεύεσαι. Κατά συνέπεια η χώρα δεν είχε κανένα λόγο να κάτσει να διαπραγματευτεί δικαιώματα των Ιταλών στα 6 μέχρι 12 μίλια, διότι η ΑΟΣ είναι κυρίαρχα δικαιώματα. Είναι δικαιώματα κυρίαρχα που έχεις, δεν έχεις όμως κυριαρχία επί της ΑΟΣ. Οι Ιταλοί ζητούσαν δικαιώματα και τα πήρανε. Πού ζητούσαν δικαιώματα? Σε ελληνικό έδαφος, αυτό που αποκαλεί το Διεθνές Δικαστήριο μη ξηρό έδαφος. Και τους το δώσαμε. Πανηγύριζαν οι Τούρκοι. Γιατί? Γιατί αυτό κάνουν τώρα. Ψαρεύουν στα 6 μέχρι τα 12, θα επικαλεστούν, τους αφήνει η κυβέρνηση, δεν τους διώχνει από τα 6 μέχρι τα 12 μίλια και μετά θα ζητούν τα εθνικά δικαιώματά τους να ψαρεύουν στα 6 μέχρι 12 και άλλα πολλά μέσα διαώς εκεί που έχουμε κυριαρχία ή θα οφείλαμε να διεκδικούμε κυριαρχία. Εδώ υπάρχει ένα επιχείρημα που άκουγα το τελευταίο διάστημα. Τι λέει αυτό το επιχείρημα? Ότι αφού δεν έχουμε επεκτείνει την αιγιαλίτιδα μας ζώνη πέρα από τα 6 μίλια ως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, δεν πειράζει τότε, δεν μπορούμε να την υπερασπιστούμε. Δεν είναι σωστό. Υπάρχει απόφαση του Διεθνούς Δικαστήριου της Χάγης που λέει ότι τα αυτονόητα δικαιώματα, δηλαδή τα δικαιώματα κυριαρχίας 6 μέχρι 12 μίλια στην περίπτωσή μας, ακόμα και αν δεν εξασκούνται, δεν καταργούνται. Δηλαδή δεν υπάρχουν για τους τρίτους ως χώρος που δεν ανήκει σε κανέναν. Είναι χώρος που το διεθνές δίκαιο μας τον δίνει εμάς, δεν είναι σαν την ΑΟΣ για διαπραγμάτευση. Ακόμα λοιπόν και αν δεν εξασκούμε τα δικαιώματά μας, δεν σημαίνει ότι δικαιούνται να εξασκούν δικαιώματα τρίτοι εντός αυτών των υδάτων. Άρα οι Τούρκοι θα επικαλεστούν τους αλλοίς τους που δεν τους διώχνουμε όπως πρέπει να τους διώχνουμε μόλις μπαίνουν μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ακόμα και στα 6 μέχρι 12, για να πετύχουν μια συμφωνία όπως με τους Ιταλούς σε αυτό το σημείο. Και θα πηγαίνουν στο ΝΑΤΟ, επειδή τώρα έχω πείρα 45 χρόνια με την εξωτερική πολιτική, θα πηγαίνουν στο ΝΑΤΟ και θα ζητάνε από το ΝΑΤΟ ως καλοί σύμμαχοι κι αυτοί να πάρουν τα ίδια δικαιώματα που πήρε η άλλη γείτονα, η οποία επίσης είναι στο ΝΑΤΟ, η Ιταλία. Πάμε τώρα στη συμφωνία με την Αίγυπτο. Έγιναν αυτά που θα πω για την Αίγυπτο και στην συμφωνία με την Ιταλία για την ΑΟΣ, αλλά γίναν και ορισμένα πιο ακραία. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει ότι τα νησιά που έχουν οικονομική δραστηριότητα έχουν δικαιώματα αιγιαλίτιδα ζώνης και ΑΟΣ. Κάτω από την Κρήτη υπάρχουν νησίδες, όπως είναι η Χρυσή Γαϊδουρονήσι και το Κουφονήσι, στις οποίες υπάρχουν οικονομικές δραστηριότητες. Εγώ είχα μαζέψει ένα φάκελο, να είναι καλά και τα παιδιά του Πράτου της Ιεράπετρας, που μου τον δώσανε, που μου δώσαν τα στοιχεία, ότι σε νησί όπως ο Κουφονής υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, υπάρχουν μπαράκια, υπάρχουν ξαπλώστρες, υπάρχουν καραβάκια που πηγαίνουν, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκεί και κατά συνέπεια έχουν δικαιώματα οι αιγιαλίτιδες ζώνες και ΑΟΛ. Οι Αιγύπτιοι δεν θέλαν να το αναγνωρίσουν. Και γι' αυτό ήταν ένας από τους λόγους που δεν υπογράφουμε. Μεγάλος λόγος ήταν ότι δεν θέλαν να πάμε πέρα από την 28η από τη Ρόδο πιο δεξιά την συμφωνία μας. Και γι' αυτό δεν υπογράφαμε και μας ο Μητσοτάκης πήγε και έβαλε τη μισή Ρόδο. Εκεί το Διεθνές Δίκαιο έχει μια απόφαση που λέει ότι οι χώρες που έχουν κρόσια είναι πως το χαλί που έχει τα κρόσια του, δηλαδή η Κρήτη έχει νησίδες που είναι σαν κρόσια. Συνυπολογίζεται όλο το σύστημα ως ενίος χώρος για την αιγιαλίτιδα και για την ΑΟΣ. Δηλαδή ξεκινάει από τον χώρο συνολικά, όχι μία-μία νησίδα.
Αυτό η κυβέρνηση το αγνώρισε, όπως το αγνώρισαν κάποιοι νομικοί που είναι μεγαλόψυχοι απέναντι στις συμπεριφορές και στα συμφέροντα τρίτων. Και τι έκανε, αυτές οι βραχονισίδες και νησίδες με οικονομική δραστηριότητα στη συμφωνία με την Αίγυπτο πήραν 0 ΑΟΣ, 0 αγιαλίτιδα ζώνη ουσιαστικά. Και η κυβέρνηση το υπέγραψε. Στην Τουρκία ανοίγανε σαμπάνιες. Γιατί? Διότι η Τουρκία, αν συμφωνήσει να πάει μαζί μας σε ένα διεθνές δικαστήριο, ας πούμε, που είναι το maximum της εκδίκησης της ελληνικής πλευράς όλα αυτά τα χρόνια, τι θα κάνει? Θα επικαλεστεί τις συμφωνίες της Ιταλίας και της Αιγύπτου και θα πει ότι η Ελλάδα με την Ιταλία αναγνωρίζει ότι οι στροφάδες, οι οποίες είναι πάνω στην Πελοπόννησο, δίπλα στην Πελοπόννησο, έτσι, έχουν μόνο 32% ΑΟΣ και ότι οι νησίδες Κρόσια της Κρήτης έχουν 0 ΑΟΣ. Και τι θα κάνει το Διεθνές Δικαστήριο? Θα πάρει υπόψη του αυτά που υπέγραψε ο κ. Μητσοτάκης. Άρα δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για υποχωρήσεις από τις δύο πλευρές. Θυμίζω, η συμφωνία με την Ιταλία ήταν η ίδια που έκανε ο Καραμαλής το 1977 για την υφαλοκρηπίδα. 70% στα νησιά βορείως της Κέρκυρας, 32% στις Τροφάδες, που είναι δύο νησίδες. Η μία έχει παλιό μοναστήρι πάνω, υπάρχει και ένας εκπληκτικά όμορφος τόμος που έχει εκδοθεί, που κάνω εκδοτικό. Τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση? Επιβεβαίωσε για την ΑΟΣ τη συμφωνία του 77 της Υφαλοκρηπίδας που είχε κατακριθεί τότε και από τον Παπανδρέου και από τον Κουκουέ και από όλο τον κόσμο. Τώρα ήταν διπλά άσκημη αυτή η ιστορία. Γιατί ήταν διπλά άσκημη? Διότι το 77 πήγαινε με το παλιό δίκαιο της θαλάσσης. Αλλά εμείς πάμε με το δίκαιο της θαλάσσης του 82, που είναι άλλες οι προβλέψεις. Και στην ουσία τις κατακτήσεις που πήραμε με τη διαπραγμάτευση που συμμετείχαμε στην υπόθεση ΑΟΣ το 1982, η ελληνική κυβέρνηση παραιτήθηκε. Άρα η Τουρκία έχει μια συμφωνία που παραχωρεί σε γείτονα χώρα κυρίαρχα δικαιώματα επί της αγιαλίτιδας ζώνη, επί της μη ξηράς κυριαρχίας, όπως λέει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Έχει αποδεχθεί η Ελλάδα εφαρμογή του παλιού διεθνούς δικαίου πριν το 82 όσον αφορά την ΑΟΣ, και έχει αποδεχτεί ότι υπάρχουν οι νησίδες, έχουν οι μηδενικοί επίρρεια, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα το αξιοποιήσει. Πάμε τώρα παρακάτω. Εγώ τσακώθηκα με όλους όταν τους είπα ότι πρέπει να κλείσουμε τους κόλπους στην Κρήτη, διότι πρώτα κλείνεις κόλπους, αναρτάς το κλείσιμο των κόλπων στον ΟΗΕ για ένα χρόνο και μετά επεκτείνεις την αγιαλίτιδα σου ζώνη από τον κόλπο και πέρα, για να μην χάσεις τα μέτρα ή τα χιλιόμετρα του εσωτερικού κόλπου. Και είχα πει ότι πρέπει να προχωρήσουμε με Ανατολική Ελλάδα, με Κύθυρα, Αντικύθυρα, τα αφήσαν όλα αυτά απ' έξω στη συμφωνία που κάνανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μην προκαλέσουν, φαίνεται, τρίτους. Είχα πει να δώσουμε δύο διεθνείς διαδρόμους, υπάρχουν οι χάρτες για αυτά, και άμεσα τη Νότια και Νοτιοανατολική Κρήτη. Στη Νότια και Νοτιοανατολική Κρήτη, στη Νοτιοανατολική, περνάει σε εισαγωγικά η παράνομη χάραξη συμφωνία ανακήρυξη ΑΟΣ ανάμεσα στην Τουρκία και στη Λιβύη. Ξαναεπαναλαμβάνω, η ΑΟΣ είναι κυρίαρχα δικαιώματα και είναι δευτερεύουσα μορφή δικαιωμάτων στο διεθνές δίκαιο σε σχέση με την αγιαλίτιδα ζώνη που είναι κυριαρχία. Πώς ακόβαμε πάρα πολύ εύκολα την ΑΟΣ της Λιβύης Τουρκίας? Την πρώτη πράξη, υπάρχουν και άλλες πράξεις τώρα, μην κουράζομαι αυτό, ήταν να επεκτείνουμε από τα 6 στα 12 μίλια. Και έχουμε το εξής εκπληκτικό, κύριε Καρβουνόπουλε. Η Τουρκία λέει casus belli αν επεκτείνεται στα 6, από τα 6 στα 12 στο Αιγαίο. Και εμείς δεν επεκτείνουμε μόνο στο Αιγαίο, αλλά δεν επεκτείνουμε και στην Νοτιοανατολική Κρήτη. Δεύτερον, λέει είναι casus belli αν επεκτείνεται, γιατί είναι αμφισβητούμενα αυτά τα νερά. Και η ίδια πάει και η καθηδρή ΑΟΣ. Και εμείς την κοιτάμε. Και κάνουμε σαν να εξακολουθεί να ισχύει το casus belli. Για χώρο που είναι δικός μας, και τώρα τον παίρνει και τον διεκδικεί για ευθύνα. Σε μια εκπομπή σας είχα εξηγήσει τα 4 βήματα με τα οποία πορεύεται η Τουρκία. Να θυμίσω τώρα ξανά την συμφωνία της Μαδρίτης, του Σιμίτη, που ήταν κάκιστη για τα ελληνικά συμφέροντα. Εκεί λέει, και συνέφερε αυτή την Τουρκία, ότι ο Ιουδής μπορεί να πάρει μέτρα
μέσα στο Αιγαίο. Και παραιτηθήκαμε ουσιαστικά τα δικαιώματα της χώρας να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Τώρα που η Τουρκία όμως παραβιάζει τη Συμφωνία της Μαδρίτης, τώρα που η Τουρκία ανακήρυξε με εσωτερικό της νόμο ότι έχει δικαιοδοσία μέχρι τον 27ο μεσημβρινό στους καλόγυρους για τη διάσωση, έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο, δηλαδή έχει καταργήσει τη Συμφωνία της Μαδρίτης, αντί να τους καταγγείλουμε, εξακολουθούμε να είμαστε δειλοί. Και να είμαστε δειλοί σε τι πράγμα, στο να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Διότι τους ακούω συνεχώς που λένε η Ελλάδα είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Τι είναι η Ελλάδα υπέρ του διεθνούς δικαίου, είναι υπέρ της εφαρμογής του ή όχι? Κάνουμε μαθήματα διεθνούς δικαίου στο πανεπιστήμιο ή κάνουμε εφαρμογή του στην πράξη? Εγώ ήμουν σαν υπουργός και το απέδειξα μόλις μου τις πράξεις, οπαδός του εφαρμοσμένου διεθνούς δικαίου. Η ελληνική κυβέρνηση έχει παραιτηθεί από αυτό. Κατά συνέπεια, μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλεί το ότι η Τουρκία, ότι η Ελλάδα προαναγγέλει στην Τουρκία ότι έχει διάθεση να κάνει υποχωρήσεις και μάλιστα να κάνει υποχωρήσεις σαν αυτές που έκανε με την Ιταλία και με την Αίγυπτο και μερικές εκ των οποίων ήδη σας περιέγραψα. Το τελευταίο σημείο της σύνθετης και καλής ερώτησής σας είναι για τον αριθμό των διαφορών μας. Γιατί σας είπα αρχικά για τις διερευνητικές? Οι διερευνητικές έχουν μια ιδιαιτερότητα, ότι υποτίθεται ότι αν πάνε καλά, τα πάμε τα θέματα στο Διεθνές Δικαστήριο. Γι' αυτό επιμένουμε όλοι μας ότι η διαφορά μας είναι μόνο μία υφαλοκρηπίδα ως. Όχι γιατί δεν έχουμε, ξέρω, να τσακωθούμε για τα δικαιώματα των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης ή η συμπεριφορά τους στους πόντιους κλπ. Αλλά γιατί θέματα για το Διεθνές Δικαστήριο δεν βλέπουμε να πηγαίνουν άλλα παρά μόνο μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Αλλά τι κουβέντα κάνουμε όταν ο κύριος Μητσοτάκης είτε υπονοεί ότι αντικείμενο διεθνούς συμβιβασμούς σε Διεθνές Δικαστήριο είναι παραπάνω από το ένα, ή όταν υπονοεί ότι τα υπόλοιπα που είναι εκτός Διεθνούς Δικαστηρίου θα υποχωρήσει από μόνος του. Αυτό είναι ανησυχητικό. Δεν ξέρω αν μετράει πάντα τις κουβέντες του, αν έχει συνείδηση τις κουβέντες του και αν αυτές ίσως είναι σε ένα σχεδιασμό υποχωρήσεων. Διότι θυμόσαστε όταν η αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν έχει πηξίδα στην εξωτερική πολιτική και δεν έχει στρατηγική, εγώ τους είχα απαντήσει. Και πηξίδα έχει και στρατηγική έχει των υποχωρήσεων και του κατευνασμού. Και η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Ο Μάξ, επειδή πρόσφατα το διάβαζα το βιβλίο του Κονδύλι για τα Μάξ Έγγλες για το ανατολικό ζήτημα, θέτει ένα καταπληκτικό ερώτημα πριν από 170 χρόνια και που σήμερα έχει την ισχύ του. Λέει, πώς η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του κόσμου, η Βρετανία, η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη με το μεγαλύτερο ναυτικό υποχωρεί απέναντι στους Ρώσους? Λέει, γιατί είναι δειλή. Γιατί έχει παραδώσει στην παλιά αριστοκρατία, η οποία δεν έχει καμιά διάθεση συγκρούσεων για να μην χάσει και τη θέση της, την εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία, ενώ η τσαρική Ρωσία είναι άγαρμπη, είναι προκλητική, έχει πάρει χαμπάρι τη δειλία τους και τους κάνει μπούλινγκ, για να το συνοψίσω εδώ. Μετά από 170 χρόνια βλέπω το ίδιο πρόβλημα στη σχέση Ελλάδος-Τουρκίας. Εγώ που ξέρω ότι είμαι υποστηρικτής της ειρήνης, του ειρηνικού διαλόγου και των καλών συμβιβασμών. Αλλά δεν είμαι οπαδός των παρικόβλητων υποχωρήσεων, των υποχωρήσεων χωρίς αρχές, δηλαδή συμβασμούς χωρίς αρχές, και της προαναγγελίας των υποχωρήσεων πριν καν ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι είναι ανησυχητικές οι δηλώσεις αυτές. Κύριε Υπουργέ, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα ανησυχητικά που περιγράψατε, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια υποτονική αντίδραση από την αντιπολίτευση και από την αξιωματική και από τα υπόλοιπα κόμματα. Και όλο αυτό, ξέρετε, δημιουργεί μια καχυποψία στο μέσο πολίτη, ότι όλοι λίγο πολύ τα ίδια θέλουν να κάνουν και γι' αυτό δεν μιλάνε. Δηλαδή, θα περίμενε κάποιος ότι θα υπάρχει πίεση προς την κυβέρνηση σε αυτά τα θέματα για τον τρόπο που τα χειριστεί. Θα μπορούσε και η κυβέρνηση να έχει πίεση. Σωστό και αυτό, ναι. Θα μπορούσε σωστό. Και να την επικαλεστεί. Εγώ θυμίζω το βυθίσατε τη χώρα του Παπαδρέου, ναι, που βοήθησε πάρα πολύ τον Καραμαλή να βγει από μια κατάσταση που ήταν στριμωγμένος ως αποτέλεσμα των επιλογών του. Δεν είναι, δηλαδή, η κριτική στην κυβέρνηση στα εθνικά ζητήματα, πέρα από την αναγκαία, δεν είναι και πάντα δύσκολη ή προκαλεί δυσκολίες στην κυβέρνηση, που είναι απαραίτητα καμιά φορά και έναντι της κυβέρνησης, αλλά και για να πάψει να κάνει υποχωρήσεις
χωρίς αρχές, συμβασμούς και να παραδίδει δικαιώματα. Έχω μια ανησυχία, δηλαδή λέει η συμφωνία Γαλλίας, για να επιστρέψουμε, να συνδυάσουμε αυτή την ερώτηση με τα αρχικά μας. Λέει η αμυντική συμφωνία Γαλλίας-Ελλάδος ότι όπου έχουν συμφέροντα δύο χώρες θα συνεργάζονται για να παρέμβουν και να υπερασπίζεται, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο η μία τα συμφέροντα της άλλης. Αυτή η διαπραγμάτευση είναι πάρα πολύ κακή. Είναι για έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία από διαπραγματεύσεις και διεθνή πολιτική, είναι πρωτοφανές. Για ποιο λόγο? Η Γαλλία έχει συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία θέλει να είναι η μεσογειακή δύναμη. Και από εκεί αντλεί τη δύναμή της μαζί με το βέτο στον ΟΗΕ παγκοσμίως και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Γαλλία είναι μια χώρα που είχε πάρει την πρωτοβουλία ή τη μεσογειακή διάσκεψη, αν θυμόσαστε, όταν έκαναν οι Γερμανοί τα ανοίγματα στα ανατολικά τους μετά από το 89. Η Γαλλία έχει ευθεία σύγκρουση με τους Τούρκους σε πολλά ζητήματα από τον Αβαρίνο μέχρι σήμερα. Και άρα το συμφέρον τους να στριμωχτεί η Τουρκία ή να περιοριστούν τα μπούλινγκ της απέναντι σε χώρες και περιοχές είναι μεγάλο γεωστρατηγικό της συμφέρον. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί είναι και ελληνικό. Άρα δεν χρειάζεται να μπερδευτούμε σε τρίτα ζητήματα σε μια αμυντική συνεργασία προστασίας του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανταυτού η ελληνική κυβέρνηση φοβάμαι ότι δεν διαπραγματεύτηκε ως συνήθως, όπως έκανε και με τις δύο ΑΟΣ, πήρε έτοιμο φαΐ και το προώθησε. Δέχτηκε η Ελλάδα να συμμετέχει σε δραστηριότητες στην περιοχή του Σαχέλ, δηλαδή η ζώνη που είναι κάτω από τις αραβικές χώρες που βλέπουν Μεσόγειο και που ξεκινάει από τον Ειρηνικό και φτάνει μέχρι την Σομαλία και παίρνει ρίσκα. Και εγώ να σας πω τι μου θυμίζει, τώρα θα σας πω σαν καθηγητής διεθνών σχέσεων. Μου θυμίζει το ατυχές γεγονός επί Βενιζέλου της αποστολής 6.000 Ελλήνων στρατιωτικών στην Οδυσσό, όπου και κυριολεκτικά ιτηθήκαμε με τρόπο ντροπιαστικό ιστορικά, αλλά και έφτιαξε αυτή τη μεγάλη εχθρότητα με την Μπολσεβίκη Ρωσία του Λένιν, ο οποίος μετά συμμάχισε με τον Κεμάλ με μεγάλο κόστος για τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν έχει, και άκουσα και μερικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ανακαλύψανε τα μεγάλα εθνικά μας συμφέροντα στη ζώνη Σαχέλ. Στην Αφρική, καν... στην Αφρική, ναι. Στην Αφρική, να ήταν και καμιά περιοχή που έχουμε ελληνική ομογένεια, να πω ότι κάτι έχουν στο μυαλό τους. Αυτές τις περιοχές δεν έχουν ελληνική ομογένεια, τρομοκρατίες έχουν. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας... να πλέξουμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό το θέμα με το Σαχέλ, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν μεταδίδεται προς τους πολίτες. Αντιθέτως, μεταδίδεται η πληροφορία ότι αν χρειαστεί να συνδράμουμε τη Γαλλία, θα το κάνουμε μόνο εντός των συνόρων της Γαλλίας. Δεν ξέρω να το κάνουμε στο Μπορντό ή στο Παρίσι. Αλλά αναφέρεται, όχι, αναφέρεται ρητό στη συμφωνία το Σαχέλ. Και δεν το λέμε στον κόσμο. Ναι, το μόνο παράδειγμα, ναι, στη συμφωνία που αναφέρεται περιοχή, ούτε καν η Ανατολική Μεσόγειος ουσιαστικά δεν αναφέρεται. Ναι, και ναι. Να κάνουμε και μια διευκρίνηση. Επειδή ξέρουμε πολύ καλά τη γεωγραφία και όποιος δεν την ξέρει να πάει να δει και την συνθήκη του Μαστρίχτ, τότε που άνοιξαν οι πολιτικοί για τα νησιά της Γαλλίας, τις υπερπόνιες κτίσεις, ότι η Γαλλία διαθέτει 1,5 εκατομμύριο Γάλλους υπηκόους στον Ειρηνικό, που έκανε και δοκιμές ατομικά όπλα, διάσπαρτα στον Ειρηνικό, ξεκινώντας από νότια κοντά στην Αφρική μέχρι πηγαίνοντας πάνω από την Αυστραλία. Αυτές οι περιοχές είναι γαλλικά εδάφη, είναι γαλλική επικράτεια. Μαζί με τη Σαχέλ έχουμε αναλάβει, αν η Γαλλία κάνει εκστρατεία εκεί, να συνδράμουμε. Γι' αυτό θα έλεγα μακάρι να μην χρειαστεί η εφαρμογή ούτε συνδρομής μας στη Γαλλία, ούτε να δοκιμάσουμε τι εννοεί η Γαλλία με ελληνικά εδάφη και επικράτεια. Τονίζω ξανά ότι τα 6 μέχρι 12 μίλια δεν είναι ελληνική επικράτεια. Κατά τους Γάλλους το διεθνές δίκαιο, αφού είναι εν δυνάμει εδάφη μας, αρκεί να κάνουμε την πράξη που περιγράψα προηγούμενα. Άρα εδώ βλέπω μια συμμετρία. Γιατί είναι ασυμμετρία? Διότι η Ανατολική Μεσόγειος που έχουμε εμείς συμφέροντα και χρειαζόμαστε τη στήριξη, και καλά κάνει η κυβέρνηση των Γάλλων, είναι μια περιοχή που έχει ισχυρά γαλλικά συμφέροντα. Άρα συμπίπτουν τα συμφέροντά μας.
η επικράτεια της Γαλλίας στον Ειρηνικό και η επικράτεια της Γαλλίας στην Αφρική και η ζώνη Σαχέλ, όπου είναι η ζώνη της τρομοκρατίας στη Μαύρη Ήπειρο, δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς. Ούτε έχουμε κοινά συμφέροντα με τους Γάλλους εκεί. Άρα υπάρχει μια συμμετρία. Εκεί που έχουμε και οι δύο συμφέροντα, συμφωνούμε. Εκεί που έχουν μόνο οι Γάλλοι συμφέροντα, πρέπει να τους συνδράμουμε. Και μου κάνει εντύπωση που και αντιπολιτευτικές φωνές αποφεύγουν να μιλήσουν για αυτό το ζήτημα που είναι ουσιαστικό. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει η Βουλή να αφήσει να επενδύουμε σε μελλοντικά εκστρατευτικά σώματα όπως στην Οδυσσό. Πριν από έναν αιώνα σχεδόν είναι και αυτό. Κύριε Υπουργέ, έχουμε και το θέμα της Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι θα είναι για 5 χρόνια, αλλά το State Department μας ανακοίνωσε ότι θα είναι επαόριστον. Και αναρωτιόμαστε ποιο είναι το κέρδος για να πάμε σε μια τέτοια συμφωνία. Ο ευσεβής πόθος των Αμερικάνων ήταν πάντα για 5χρονη συμφωνία και όχι ετήσια ανανέωση. Η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται ως πρόεδρος των Αμερικάνων συλλέως και δεν έχω καταλάβει αν παίρνει ανταλλάγματα. Διότι στην επέκταση της συμφωνίας που έκανε με τη Σούδα τα μόνα ανταλλάγματα ήταν ότι οι Αμερικάνοι θα φτιάξουν κτίρια για δικιά τους χρήση στη βάση. Αν είναι αυτό αντάλλαγμα, δηλαδή να πάμε στη Νέα Υόρκη, να μας δώσουν μια βάση στη Νέα Υόρκη και να κτίσουμε ελληνικά κτίρια ελληνικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων, ελληνικής χρήσης και να λέμε ότι τους δώσαμε ανταλλάγματα. Κτίσαμε ένα ουρανοξύστη ελληνικό στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για τρέλα. Λοιπόν, υπερβαίνουν τις απαιτήσεις τις παλιές των Αμερικάνων. Προτρέχουν όπως πάντα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι η μονοετής ανανέωση, και δεν θέλω να πάω παραπέρα, είχε το καλό ότι υπήρχαν συζητήσεις και ανταλλάγματα κάθε χρόνο και επίσης ήταν μικρό το χρονικό διάστημα που στην ανάγκη θα μπορούσες και να σταματήσεις τις ανανεώσεις ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας ή τη συμπεριφορά των Αμερικάνων. Τώρα τους δίνουμε τσάμπα ελληνικά εδάφη και έχω μια ανησυχία. Αν αληθεύει αυτά που λέει η Αμερικάνικη κυβέρνηση, δεν το ξέρω, ας το διευκρινίσει η ελληνική κυβέρνηση, τότε η συμφωνία θυμίζει πιο πολύ την παραχώρηση βάσης των Βρετανών στην Κύπρο παρά την ετήσια ανανέωση ξένων βάσεων στη χώρα. Διότι γίνονται μόνιμα δικαιώματα και τα μόνιμα δικαιώματα αρχίζουν και συμπεριφέρονται ως να είναι κυρίαρχα δικαιώματα. Και μετά ή θα πρέπει να συγκρουστείς με πολύ άσχημο τρόπο ή αν υπάρχει μια κυβέρνηση από τον κύριο Μητσοτάκη και στο μέλλον θα υποταγούνε. Υπάρχει μια τάση να εμφανίζονται όλες αυτές οι μη διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι υποχωρήσεις, το ότι προτρέχουν να δώσουν πράγματα που ούτε καν τους ζητήθηκαν, όλες τις μεγάλες διπλωματικές νίκες. Δηλαδή, αν εγώ στους γειτονές μου τους παραχωρήσω το μισό μου σπίτι, την κουζίνα μου και το μπάνιο μου, θα πανηγυρίζω για τη μεγάλη νίκη ότι έφερα τους γειτονές μου στο σπίτι μου. Δεν είναι νίκη αυτή. Και η κυβέρνηση πανηγυρίζει ως να έχει κερδίσει πόλεμο. Όπου η χώρα για 4-5 χρόνια θα βρίσκεται στην ανισορροπία των δυνάμεων, των αμυντικών που βρίσκεται σήμερα. Ποιο σεμινά θα τους έλεγα, να κάτσουν να δουλεύουν, να προσέξουν αυτά τα σημεία που είπα για τις μεταβατικές περιόδους, για το ότι δεν πρέπει να μπλέξουμε με εκστρατεία σε περιοχές στον Ειρηνικό και στη Σαχέλ, ότι πρέπει να πάρουμε τεχνολογία και παραγωγικό know-how, να περιλάβουν και την Κύπρο που είναι το κύριο πρόβλημά μας δίπλα στο Καστελόριζο στην Ανατολική Μεσόγειο και να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα τα διαπραγματευτεί αυτά παρά να καμαρώνει ότι έχει ήδη νικήσει, κατατροπώσει τους Τούρκους. Προχθές καμάρωνε και τις ερευνητικές που τις έχει ξεχάσει, τώρα καμαρώνει που τις κατατρέπωσε, την άλλη φορά καμάρωνε γιατί επιτέλους απάντησε μετά από 2 χρόνια ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος επί 2 χρόνια μας έλεγε ότι αυτά όλα δεν έχουν καμία σημασία, δεν έχουν καμία επίπτωση και τώρα καμαρώνει, λες και κέρδισε και αυτός έναν πόλεμο. Θα πρέπει να σοβαρευτεί η κυβέρνηση, διότι μπορεί η προπαγάνδα της να είναι ισχυρή, μπορεί η αδυναμία της αντιπολίτευσης συνολικά να εξασκήσει εξωτερική πολιτική και διπλωματία να είναι πολύ μεγάλη, αλλά οι επιπτώσεις θα είναι εδώ. Δεν θα σκεπάζονται. Έχουμε και μία μεταβατική περίοδο που μας αφορά άμεσα στη Γερμανία, κύριε Υπουργέ.
πιστεύετε ότι έχει μεγάλη σημασία για τα συμφέροντά μας, για την οικονομία, ποια κυβέρνηση τελικά θα προκύψει? Ακούμε πολλά για το τι θα γίνει με τους φιλελεύθερους, αν θα είναι ο ένας κυβέρνηση, αν θα είναι ο άλλος. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εκεί? Εάν δεν υπάρξει ξανά μεγάλο συνασπισμός χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών, που δεν θα υπάρξει κατά γνώμη. Είναι, εκτός αν είναι σε αδιέξοδα και παρεύει πάλι ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, τότε υπάρχουν δύο λύσεις. Ή νέες εκλογές, που δεν το συνηθίζουν στη Γερμανία και που δεν θα το θέλει ο πρόεδρος, αλλά μπορεί να του προκύψει, ή κυβέρνηση που οπωσδήποτε αριθμητικά θα συμμετάσχουν οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι. Η υποχώρηση των δυνάμεων της αριστεράς, τη Λίγκε, δηλαδή το κόμμα λέγεται η αριστερά, είχε αρνητικές επιπτώσεις στη διαπραγματευτική θέση του Σόλτς. Διότι ο Σόλτς με μια ισχυρή 1% να έχει παραπάνω, 1,5% παραπάνω η αριστερά, να έχει μεγάλη πτώση ας πούμε, αλλά αντί να χάσει 4,5% να χάσει 3,5%, θα είχε επάρκεια βουλευτών να κάνει κυβέρνηση S5, γκρουίνε πράσινη, οντιλίγκε, η αριστερά. Αυτό θα του δίνει μεγάλη αβάντα στη διαπραγμάτευση απέναντι στους φιλελεύθερους. Γιατί θα του είχε μια εναλλακτική λύση. Τώρα, αντί να έχει ο Σόλτς εναλλακτική λύση, έχουν οι φιλελεύθεροι εναλλακτική λύση, οι σοσιαλδημοκράτες, οι φιλελεύθεροι. Και σε μια συνέντευξή μου αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές, είχα υπογραμμίσει και του φάνηκε περίεργο του δημοσιογράφου, πολύ καλού εξαιρετικού συναδέλφου σας, ότι του είπα ότι πρώτα θα διαπραγματευτούν οι πράσινοι με τους φιλελεύθερους και θα φτιάξουν ένα πακέτο και μετά πάνε να διαπραγματευτούν με τους άλλους δύο. Οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι έχουν αθρησικά τους ίδιους ψήφους που έχουν τα δύο μικρομεσαία, ας το πούμε, μεσομεγάλα κόμματα. Και άρα έχουν και δεν υπάρχει εναλλακτική κυβέρνηση με την αριστερά, άρα έχουν μεγάλα περιθώρια εκβιασμών. Με την καλή έννοια, στη διαπραγμάτευση, αφού έχουν καλή διαπραγματευτική θέση. Άρα, στην κυβέρνηση είναι οπωσδήποτε οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι. Το ερώτημα είναι, ποιο από τα δύο κόμματα θα πάρει το Υπουργείο Εξωτερικών και ποιο από τα δύο κόμματα θα πάρει το Υπουργείο, αυτό που λέγαμε στην Ελλάδα, συντονισμού, των οικονομικής πολιτικής. Εάν το πάρουν οι φιλελεύθεροι, θα έρθουν τα ραβασάκια για τα επόμενα μνημόνια. Αν το πάρουν οι πράσινοι, θα είναι πιο χαμηλή ένταση στα ραβασάκια. Αν το Υπουργείο Εξωτερικών το πάρουν οι φιλελεύθεροι, ακόμα πιο πολύ δε οι πράσινοι, θα έχουμε μέτωπο απέναντι στην Κίνα και στη Ρωσία. Η πολιτική δύναμη που είναι πιο εχθρική προς τη Ρωσία και στην Κίνα, στη Γερμανία, είναι οι πράσινοι. Οι πιο επιθετικοί, ας το πούμε. Άρα θα έχουμε προβλήματα, θα προσπαθούν και θα επιδιώκουν να συνταχθούν μαζί τους, που και οι Αμερικάνοι σε αυτή τη γραμμή είναι σήμερα, ιδιαίτερα με τους Κινέζους. Και αυτό, αν το κάνει η κυβέρνηση που όλο έχει τέτοιες διαθέσεις, θα δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα, που ο ρόλος της δεν να μπει σε μία από τις 100 χώρες κάτω από τη φούστα της Γερμανίας και τον ΗΠΑ. Ο ρόλος είναι να έχει πολυδιάστατη κυρίαρχη εξωτερική πολιτική, που την καθιστά δυτική χώρα. Εκεί είναι η Ελλάδα. Όμως την καθιστά, όταν παίζει το ρόλο του διαπραγματευτή, του διαμεσολαβητή της γέφυρας, της είναι μια ιδιαιτερότητα. Ο Κέρι ήρθε στην Αθήνα και φώναζε γιατί έχουμε τόσο καλές σχέσεις με χώρες που δεν γουστάρουν οι Αμερικάνοι, και μετά με πήρε από το χέρι και μου λέει: Πώς μπορεί να διαμεσολαβήσει στην τάδε χώρα να αφήσει 4 πιλότους Αμερικάνους? Και του λέει: Τι με ρωτάς εμένα αφού φώναζες? Λέει: Είσαι ο μόνος που μπορεί να σου μιλήσει και να έχει καλές σχέσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, ο ρόλος της Ελλάδος, αν θέλει να επιβιώσει στο διεθνές στερέωμα, δεν είναι να ακολουθήσει πράσινους φιλελεύθερους και Αμερικάνους σε μια τέτοια γραμμή. Είναι να διατηρήσει την αυτοτελειά της. Δεν τη βλέπω αυτή την κυβέρνηση. Η μεγάλη πρωτοβουλία για το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών την έχει παρακάμψει, όπως και την πρωτοβουλία της Ρόδου η κυβέρνηση. Και επίσης, εάν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έγινε κάποια αλλαγή τώρα τον τελευταίο μήνα, η Κίνα είναι χωρίς πρέσβη στην Αθήνα, η οποία η πρέσβης, γυναίκα μέλος του πολιτικού γραφείου και υπουργού στην κινέζικη κυβέρνηση, έφυγε ως ένδειξη διαμαρτυρίας της πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης, και κανένας δεν του σχολιάζει και αυτό. Εγώ δεν λέω να χαλάσουμε τη σχέση μας, ας πούμε, με την τάδε χώρα, με την Κίνα, αλλά ας μας αιτιολογήσει κάποιος γιατί αυτό όχι διασφαλίζει την αμερικάνικη πολιτική και το να μπούμε κάτω από τη φούστα τους, αλλά γιατί διασφαλίζει τα δικά μας
συμφέροντα όταν είμαστε η μόνη χώρα που οι Κινέζοι αναγνωρίζουν ότι έχει έναν ισχυρό πολιτισμό και διαδρομή. Άρα θα έχουμε προβλήματα στην εξωτερική πολιτική, στο διεθνές πλαίσιο. Κατά τα άλλα, οι πράσινοι θα είναι καλοί μαζί μας για την περιοχή. Οι φιλελεύθεροι είναι λίγο πιο φιλότρουκοι. Και θα έχουμε πιθανόν με τους φιλελεύθερους ισχυρά προβλήματα στον τομέα της οικονομίας. Το τι θα κυριαρχήσει και ποιο υπουργείο θα πάρουν θα εξαρτηθεί με ποιο κόμμα θα συμφωνήσουν. Αν πάρουμε τους χριστιανοδημοκράτες, θα πάρουν οι πράσινοι το πιθανόλογο το Υπουργείο Οικονομικών. Αν πάρουμε την S5, θα το πάρουν οι φιλελεύθεροι. Άρα μας ενδιαφέρει ποιο κόμμα παίρνει ποιο υπουργείο και ποιο σχηματισμό θα κυβερνήσει. Σχετικά όμως να υπογραμμίσω. Γιατί η Γερμανία έχει τα συμφέροντά της, την πολιτική της, και αν κάποιο κόμμα πάει λίγο πιο δεξιά ή πιο αριστερά, το σύστημα και τα μεγάλα συμφέροντα τους μαζεύει. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον πώς θα κυβερνήσουν και με τι θέσεις στη διεθνή πολιτική, στην περιοχή μας και στα οικονομικά της Ευρώπης. Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα. Τα λέμε κατά καιρούς, περνάνε οι μήνες. Αυτά τα μνημόνια των Πρεσπών δεν έρχονται για ψήφιση. Τι προβλέπετε? Ακούστε να σας πω. Η Συμφωνία των Πρεσπών έγινε στην εποχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και με τις πλάτες που μου έδωσε το πρώτο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι λοιπόν ένα κοινό έργο. Εγώ την έφτιαξα, εγώ την υπέγραψα, αλλά η πολιτική βούληση ήταν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι στην υπόθεση των τριών μνημονίων κάναν ένα τακτικό λάθος από βιασύνη ή από πίεση. Κατά γνώμη μου, κακώς βγήκανε πολύ νωρίς και είπανε ότι θα ζητήσουν ονομαστική ψηφοφορία για τα τρία μνημόνια. Έπρεπε να αφήσουν την κυβέρνηση, να το φέρει, να γίνει οι τρεις μέρες η συζήτηση γύρω από αυτά τα μνημόνια και όταν θα φτάναμε στην ψηφοφορία να ζητήσουν ονομαστική ψηφοφορία. Μπορεί να το ζητήσεις λίγο πριν αρχίσει η ψηφοφορία να είναι ονομαστική. Εκεί θα την είχε στριμωγμένη την κυβέρνηση και ταυτόχρονα θα είχαμε κάνει ένα βήμα μπροστά στη συνεργασία με τη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα βλέπετε, δεν φέρνουν στη Βουλή την αμυντική συμφωνία, άλλο που δεν θέλουν οι Βορειομακεδόνες, την κοπανάνε. Κάνουν και συμφωνίες με τρίτες χώρες όπως με την Τουρκία. Δεν φέρνουν τις συμφωνίες και τον έλεγχο της εφαρμογής της ίδιας συμφωνίας όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, όσον αφορά τα σχολικά βιβλία κλπ. Την κοπανάνε οι Βορειομακεδόνες. Δεν τους άρεσε. Δηλαδή πρέπει να συνεννοηθούμε. Δεν τους άρεσαν όλα στη συμφωνία. Κάναν και αυτοί τους συμβασμούς τους. Όταν δεν φροντίζουμε να εφαρμοστεί η συμφωνία, από όπου μπορούν οι Βορειομακεδόνες, όπως έκανε κάθε καλό εισαγωγικά Βαλκάνιος, κοιτάνε να την κοπανίσουν και να μην την εφαρμόσουν. Αν δεν ζητάει εφαρμογή η Νέα Δημοκρατία, γιατί να εφαρμόσουν αυτοί? Μου λέγανε διπλωμάτες τις προάλλες, εν ενεργεία πολύ καλοί διπλωμάτες, ότι ενώ όταν ήμουν υπουργός εγώ και τους πίεσα σκληρά, και μετά όταν εγκρίθηκαν οι συμφωνίες, βάλανε ταμπέλες κάτω από το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου ότι είναι ο Έλληνας αριστρατηλάτης κλπ. Και άρα οποιοδήποτε παιδί πέρναγε θα ήξερε ότι ή δεν έχει καμία σχέση ως Σλαβομακεδόνας ή Αλβανομακεδόνας με τον Μέγα Αλέξανδρο, ή αφού έχει σχέση άρα μήπως είναι και Έλληνας. Τώρα τα βγάζουνε. Δεν τους ελέγχει κανένας. Αντί να πάνε να δυναμώσουν την πρεσβεία μας στα Σκόπια, να στείλουν ειδικούς επιρρογνώμονες που έχουμε στο Υπουργείο και ένα νομικό σύμβουλο και να τους κυνηγάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τους καταγγέλει αν χρειαστεί στον ΟΗΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μη εφαρμογή. Συμφωνίες δεν είναι για να περπατάνε μόνες τους. Δεν υπογράφει μια συμφωνία και αποκτάει τέσσερα ποδαράκια και τρέχει και κουνάει την ουρά της. Συμφωνία είναι πεδίο μάχης. Λοιπόν, όταν τους αφήνεις ξεσάλωτους, θα κοιτάξουν να μην εφαρμόσουν αυτά που τους είναι πολύ δύσκολα. Και τα παράδειγματα που φέρνουν είναι από τα πιο δύσκολα για αυτούς. Άρα πρέπει να την ελέγχεις και να ξέρουν ότι τους αγαπάμε, τους θέλουμε φίλους μας. Εγώ τους αγαπάω ιδιαίτερα, έχω φίλους πολλούς σε αυτή τη χώρα, αλλά θα εφαρμόσουν την συμφωνία και όλες τις λεπτομέρειες της. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα μόνο. Το Σεπτέμβριο του 2018 έχουμε υπογράψει πια στις Πρέσπες συμφωνία. Παραδίδω στον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ ένα φάκελο με τις παραβιάσεις Βορειομακεδόνων, όπως του κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΒΕΜΕΡΟ, επί της συμφωνίας των Πρεσπών. Με ρωτάει ο Γενικός Γραμματέας, ο Γκουτέρες, πάρε λίγο τώρα είναι ανάγκη να τα φέρνεις αυτά? Και του απαντάω εγώ, κοίταξε να δεις,
μπορεί να καταλήξουμε κάποια μέρα ακόμα και σε ένα διεθνές δικαστήριο. Δεν είχαν επικυρώσει ακόμα, σας σημείωσε η συμφωνία. Εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να πολεμάω για να εφαρμόζονται οι συμφωνίες. Θα πολεμάω μέσω ΕΣΟΥ και όταν υπογραφεί μέσω όλων των νομικών διαδικασιών που προβλέπονται. Η κυβέρνηση δεν την ήθελε τη συμφωνία, λέει. Μετά τη άρεσε και θα την εφαρμόσει. Τίποτα δεν εφαρμόσει. Τίποτα δεν διεκδικεί να εφαρμοστεί. Δεν κάνει καλά. Και η αντιπολίτευση πρέπει να γίνει λίγο πιο έξυπνη στους τακτικισμούς της, γιατί η στρατηγική δεν έχει ακόμα και καλό είναι κάποτε να αποκτήσει. Να διαβάσει περισσότερο, να μορφωθεί περισσότερο, να συζητήσει περισσότερο με ειδικούς. Και υπάρχουν εξαιρετικοί ειδικοί στη χώρα. Ας ρωτήσει και τα παλιά team που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών για την πολιτική του οποίου τόσο καμαρώνει. Και ελπίζω να συνέλθει, αν και δεν είμαι πολύ σίγουρος. Και η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε, νομίζω. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους όσους μας ακούνε από το πρωί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.